Την αναμονή λοιπόν των δηλώσεων του εκπροσώπου της Ιεράς Συνόδου σε σχέση με τις αποφάσεις της. Θέμα συζήτησης σήμερα ήταν η καθαίρεση ιερέων. Εξέτασε την καθαίρεση δύο ιερέων συγκεκριμένα. Να ακούσουμε. Σήμερα προς την Ιερά Σύνοδο υπόμνημα διαμαρτυρίας αφενός μεν για την αντικανονική και παράνομη δημοσίευση πρακτικών της Ιεράς Συνόδου, ενέργεια την οποία μόνο η Ιερά Σύνοδος μπορεί να κάνει. Αφετέρου δε που είναι και το χειρότερο, δημοσιεύθησαν τα πρακτικά αποσπασματικά και παραποιημένα στην προσπάθεια να δοθεί μια άλλη αρνητική εικόνα. Αυτό αφορά και το πρόσωπό μου, γιατί και οι δικές μου δηλώσεις ήταν αποσπασματικές και παραποιημένες. Εγώ είχα δηλώσει για μελέτη και προβληματισμό ενώπιον της Ιεράς Συνόδου στην προηγούμενη συνεδρία ότι για το συγκεκριμένο κληρικό που βρίσκεται υπό κατηγορία δεν υπάρχει ούτε μοιχεία ούτε πορνεία αλλά συγκυλισμός και συνέχισα ότι στην προκειμένη περίπτωση πρέπει να μελετήσω με τους ιερούς κανόνες για να δούμε τι διαλαμβάνωση είναι στην περίπτωση ταύτη. Ανταυτού δημοσίευσα μόνο το πρώτο σκέλος, απέκοψαν το δεύτερο που λέγω να μελετηθούν οι κανόνες για να δούμε τι διαλαμβάνωση και έτσι δημιούργησα μια εικόνα αρνητική προς το πρόσωπό μου, μια εικόνα να χλεβάζομαι, να με ειρωνεύονται και γενικά να σπηλώνεται η τιμή μου, η υπόλοιψή μου, το όνομά μου. Η διαρροή είναι από την Ιερά Σύνοδο, πιστεύετε από μέλη. Η διαρροή που έθεσα σήμερα δεν μπορεί να εξακριβωθεί επακριβώς. Σίγουρα είναι από μέλος ή μέλη της Ιεράς Συνόδου. Και δόθησαν έξω προς το Φιλελεύθερο καταρχήν και από το Φιλελεύθερο το πήραν όλες οι άλλες εφημερίδες και τηλεοράσεις και το αναμασούσαν, το αναμετάδιδα. Εν πάση περιπτώσει θέλω να δηλώσω ότι και ο Μακαριότατος είπε αντίθετα, θεωρώ την παρέμβασή σου, την τοποθέτηση σου τότε στην Ιερά Σύνοδο ότι ήταν πολύ επικοδομητική και βοηθητική για να πάρουμε την ορθή απόφαση. Αυτό με ικανοποίησε, ζήτησα όμως να λεχθεί και δημοσίως για να αποκατασταθεί το όνομά μου, διότι έδωσε εντύπωση ότι εγώ εκάλυπτα ανήθικες πράξεις του οποιοδήποτε και αυτό δεν το δέχομαι που δεν είναι λόγο. Άλλωστε και σήμερα, διότι παραπέφθηκε η υπόθεση σήμερα στο πενταμελές, στο συνοδικό πενταμελές δικαστήριο και μετά θα πάει η κατεύθυνση στην Ιερά Σύνοδο. Η Ιερά Σύνοδος είναι εφετείο, γι' αυτό και στην προηγούμενη συνεδρία δεν πήρε απόφαση, διατυπώναμε σκέψεις, απόψεις για μελέτη και προβληματισμό και ουδέν έτερο. Πάση περιπτώσει, ανέλαβε το πενταμελές συνοδικό δικαστήριο, αποσύρθηκε, κάθισε, συνεδρίασε και πήραμε την απόφαση της καθαίρεσης, η οποία ήταν και ομόφωνη. Και μέσα στους λόγους της καθαιρέσεως είναι και ο συγκυλισμός, όπως προνοεί ο ένωτος κανόνας της Νεοκεσαρίας Συνόδου και ο 70ος κανόνας του Μεγάλου Βασιλείου και αυτοί οι δύο κανόνες της Νεοκεσαρίας και του Μεγάλου Βασιλείου έχουν επικυρωθεί από τρεις οικουμενικές συνόδους. Από τον δεύτερο κανόνα της 6ης Οικουμενικής Συνόδου, από τον πρώτο κανόνα της 4ης Οικουμενικής Συνόδου και από τον πρώτο κανόνα της 7ης Οικουμενικής Συνόδου. Έτσι, η απόφαση σήμερα, ένας από τους λόγους που εξεδόθηκε και πάνω στον οποίο στηρίχθηκε, ήταν και ο συγκυλισμός. Ήταν ομόφωνη η απόφαση. Ήταν ομόφωνη, ναι. Υπήρχαν διαφορετικές φωνές. Η απόφαση αυτή εναπόκειται πλέον στην απόφαση του εφετείου που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η Ιερά Σύνοδος. Δικαιούται τώρα ο καταδικασμένος να ασκήσει έφεση ενώπιον του εφετείου που είναι η Ιερά Σύνοδος. Υπήρχαν διαφορετικές φωνές. Είπα ότι ήταν η ομόφωνη απόφαση στο πενταμέλους δικαστηρίου του συνοδικού. Υπάρχει μια αίσθηση στον κόσμο μέσα, η οποία είναι η εξής. Γιατί η Σύνοδος ή η Ανακριτική Επιτροπή το 2015 δεν έκανε τα βήματα που έπρεπε να γίνουν και χρειάστηκαν 4 με 5 χρόνια μετά η Σύνοδος να έρθει να κάνει τα συγκεκριμένα βήματα? Υπάρχει και μέσα στη Σύνοδο παρατηρήθηκε αυτή η αδικαιολόγητη καθυστέρηση και επάρθησαν αποφάσεις να μην παρατηρούνται ξανά τέτοιες μακρές καθυστερήσεις. Επαναλαμβάνω, στην προηγούμενη συνεδρία η Ιερά Σύνοδος δεν ενήργησε ενός δικαστήριων ενός εφετείου, απλώς εκεί πέρα εκφράζαμε τοποθετήσεις, απόψεις
για προβληματισμό. Άρα είναι η πρώτη φορά σήμερα που Ναι, είναι η πρώτη φορά σήμερα που ομόφωνα το Πενταμελές Συνοδικό Δικαστήριο πήρε αυτή την απόφαση. Όσον αφορά την περίπτωση του ιερέα στην Πάφο. Όσον αφορά την περίπτωση του ιερέα στην Πάφο, αποφασίσαμε ότι πρέπει να ακολουθηθούν οι διαδικασίες όπου προβλέπονται από τον καταστατικό χάρτη και από τους ιερούς κανόνες της Εκκλησίας μας. Έτσι θα αρχίσει η Ανακριτική Επιτροπή, μετά θα υποβάλει το πόρισμα της στο Πενταμελές Δικαστήριο και ανάλογα θα. Εάν υπάρχει λόγος, αν υπάρχουν αποχρώσεις, ενδείξεις, αποδείξεις, θα υποβάλει το κατηγορητήριο στο Πενταμελές Συνοδικό Δικαστήριο και αυτό θα αποφασίσει αναλόγως. Με αφορμή αυτό το γεγονός, πανηρώτατε, θεωρείτε ότι προκύπτει εξυγχρονισμός η αναθεώρηση της εκκλησιαστικής νομοθεσίας ώστε να είναι πιο κοντά με την νομοθεσία της πολιτείας? Όχι, δεν έχει δύο χρόνια που έχουμε ψηφίσει, τρία πότε θυμάμαι πότε. Τον καταστατικό χάρτη της Εκκλησίας είναι σύγχρονος ο καταστατικός χάρτης της Εκκλησίας, αρκεί να τον εφαρμόζουμε. Και πάντοτε να ξέρετε ένα πράγμα, ότι οι ιεροί κανόνες υπέρκυνται και των καταστατικών χαρτών των Εκκλησιών και οποιονδήποτε άλλο νόμο. Οι ιεροί κανόνες είναι το αποφασιστικό κριτήριο. Πιστεύετε ότι πλητέω το κύρος της Εκκλησίας με όλα αυτά που συμβαίνουν με τα τελευταία γεγονότα, πανιερώτατε? Το κύρος της Εκκλησίας πλήττεται διότι υπάρχουν κακοπροαίρετοι δημοσιογράφοι, όχι εσείς οι παρόντες, οι οποίοι διαστρεβλώνουν τα γεγονότα για να πλήξουν συγκεκριμένα άτομα, μεταξύ των οποίων και η μετριότητά μου, διότι τρέφουν σήματα αντιπάθειας προς αυτούς. Υπάρχουν ελαττήρια πίσω από αυτές τις προθέσεις? Δεν ξέρω ήδη να μας πούν. Πανιερώτατε, αν δεν γινόταν όλος αυτός ο σάλος μετά το θάνατο της κοπέλας, θα φτάναμε σήμερα σε αυτή την Ιερά Σύνοδο, σε αυτή τη μέρα? Δεν ξέρω αν θα φτάναμε σε αυτή τη μέρα. Εγώ παίρνω τα γεγονότα όπως συνέβησα. Αυτό μετράει. Συνέβη ένα γεγονός. Έχασε τη ζωή της αυτή η κοπέλα και πήρε υπόψη. Αισθάνθη την ανάγκη η Ιερά Σύνοδος να δει αυτό το θέμα και να πάρει την απόφαση της. Και η απόφαση είναι αυτή που σας ανήκει. Αυτή που σας ανήκει. Ακούσαμε λοιπόν, Πέτρο, τις δηλώσεις του Μητροπολίτη Κύχου, οι οποίες όπως μας είπες έγιναν οικειοθελώς και από ό,τι αντιλαμβάνομαι κυρίως για να καθαρίσει, όπως είπε, το όνομα του, καθώς δημοσιεύθηκαν τα πρακτικά της Ιεράς Συνόδου αποσπασματικά και παραποιημένα. Ευτυχία, νομίζω ήταν σαφέστατος ο Μητροπολίτης Κύκου. Νικηφόρος άφησε σαφέστατες δεχμές για ένα κύκλο όπου ουσιαστικά κινείται εναντίον του, θέλει να πλήξει και το κύρος του ιδίου αλλά και της Εκκλησίας. Έκανε λόγο για παραποιημένα και μεμονωμένα, αν θέλετε, μεμονωμένες διαρροές που στόχο ήταν να πλήξουν τον ίδιο. Τώρα θα αναμένουμε βεβαίως και δηλώσεις από πιθανόν από τον Μητροπολίτη Πάφου σαν εκπρόσωπος τύπου της Ιεράς Συνόδου. Ακούσαμε τις δύο υποθέσεις. Έχει ξεκαθαρίσει το σκηνικό. Στην καθαίρεση οδηγείται ο πρώτος ιερωμένος που αφορούσε την πολύκροτη υπόθεση της Έλενας Φραντζή, ενώ και η δεύτερη περίπτωση, αυτή που αφορά τον ιερωμένο της επαρχίας Πάφου, ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει το όλο σκηνικό. Βρίσκεται στο ανακριτικό στάδιο, το οποίο θα τεθεί αργότερα ενώπιον της Ιεράς Συνόδου. Ομόφωνη απόφαση καθαίρεση του ιερέα σε σχέση με την υπόθεση της Έλενας Φραντζή. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Πέτρο. Εμείς